Λοιπόν, διάβασα με προσοχή τη συνέντευξη. Συμφωνώ με πολλά από όσα είπε. Όμως πιστεύω ότι έχει κάποια κενά, στο σημείο δηλαδή ότι δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη πρόταση. Και επιπλέον θεωρώ ότι κάποια πράγματα δεν είναι έτσι. Καταρχάς η διαπίστωση, να ξεκινήσω, που λέει. Διαβάζω... Μην απαντήστε τώρα στην άποψη του. Να ακούσουμε τη δική σας την άποψη. Ωραία. Στο ποτάμι, εμείς από την αρχή βάζουμε μπροστά και βάζαμε μπροστά, πάνω και μπροστά από το προσωπικό και κομματικό συμφέρον, το συμφέρον της χώρας. Ναι. Η εκτίμηση προσωπική και η άποψή μου είναι ότι σήμερα που μιλάμε, η πολιτική δύναμη με τα περισσότερα και τα πιο έντονα μεταρρυθμιστικά χαρακτηριστικά, αυτή με, με το πιο καθαρό ευρωπαϊκό προφίλ προς ανατολισμό και με ένα πιο σαφή προσανατολισμό προς την αποτελεσματικότητα και το ρεαλισμό, αυτή η πολιτική δύναμη σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι θα πει αυτό? Λοιπόν, αυτό σημαίνει, ναι, και εγώ θα το προτείνω και στα όργανα, ναι, του ποταμιού, στην κοινοβουλευτική ομάδα, στο συνέδριο που έρχεται, είναι ότι αντί να δολιχοδρομούμε και μάλιστα χωρίς συγκεκριμένη κατεύθυνση, να συμπλέψουμε, να ενισχύσουμε την προσπάθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τι ως κόμμα. Να σας το εξηγήσω. Τι να πάτε να γραφτείτε στην Νέα Δημοκρατία. Να σας το εξηγήσω. Αυτό λοιπόν σημαίνει λοιπόν ότι έχει εκλείψει ο λόγος για τον να οποίο δημιουργηθήκατε. Να σας το εξηγήσω. Όχι, ίσα ίσα. Αυτή τη στιγμή. Αφήστε το να μιλήσω. Να μιλήσω. Να μιλήσω. Να μιλήσω. Ίσα ίσα. Αυτή τη στιγμή είναι. Κάτσε λίγα να ακούσει την άποψή του. Λοιπόν, αυτή. Ευτυχισμένο και ο Χαραγκούνη. Τον βλέπω. Θα τα πούμε μετά. Λοιπόν. Δεν ξέρω, είναι ο Δημοκράτη. Συγγνώμη, τι εννοείται τώρα να πάει να. Να σας το εξηγήσω λοιπόν τι εννοώ. Πρώτα απ' όλα το τεχνικό μέρος του θέματος θα λυθεί με συζήτηση, σαφώς θα γεννηθούν τεχνικά θέματα, δεν μπορεί να είναι ένας συνασπισμός με την τυπική έννοια του όρου. Δηλαδή λέτε να μην υπάρχει ποτάμι καθόλου. Να υπάρχει ποτάμι λοιπόν. Λέω λοιπόν ότι πρέπει να είναι μια συνεργασία τίμια και ειλικρινή και δημιουργική. Υπό τον κύριο, η οποία δεν υπό τον κύριο Μητσοτάκη. Αφήστε με να ολοκληρώσω, ναι, δεν θα συνεπάγεται απορρόφηση. Ξεκαθαρίζω λοιπόν. Ναι. Θα πρόκειται για μια συνεργασία σε βάση συγκεκριμένων προγραμματικών συγκλήσεων, γιατί θεωρώ ότι είναι περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που μας χωρίζουν. Και να ξεκαθαρίσω ότι όταν μιλάω για προγραμματικές συγκλήσεις, δεν εννοώ για κόκκινες γραμμές 9, 19 ή 100. Μα γιατί το κάνετε σημεία τώρα και δεν το κάνετε πριν τις εκλογές? Διότι αυτή τη στιγμή η δυναμική, πρώτα απ' όλα πρέπει να κοιτάμε και την κοινωνία και τις δυναμικές που δημιουργούνται. Σαφώς, λόγω Κυριάκου. Ο Κυριάκος, ναι, έχει, εγώ πιστεύω, τη διάθεση και την πρόθεση και τη βούληση να αλλάξει και το κόμμα του. Ο σκοπός επετέφθηκε. Μισό λεπτό. Θεωρώ λοιπόν. Από ό,τι καταλαβαίνω, πηγαίνει ολοταχώς προς τη Νέα Δημοκρατία. Αφήστε με λοιπόν να ολοκληρώ. Εγώ είναι. Συγγνώμη, μισό λεπτό. Εγώ δεν ισχυρίζομαι ότι κατέχω την απόλυτη αλήθεια. Όχι την προσωπική. Το ποτάμι σας είπα ότι βρίσκεται σε μια εσωτερική συζήτηση, σε ένα προσυνεδριακό διάλογο. Αυτή είναι μια πρόταση. Είμαι ανοιχτό, απόλυτα ανοιχτό να ακούσω και άλλες προτάσεις. Και ούτε εγώ δεν είμαι από τους ανθρώπους που δημιουργούν γενικώς αντάρτικα. Ναι. Ούτε από αυτούς που δεν ακολουθούν τις συνθήκες. Κύριε Φωτήλα, ένα λεπτό για να καταλάβεις. Κύριε Φωτήλα, επειδή ξέρεις τι λες, τώρα δεν είναι ότι. Αν ήσουν ο Σταύρος Θεοδωράκης και άκουγες τον Φωτήλα, τον βουλευτή σου, να λέει αυτό που λες εσύ τώρα. Μάλιστα. Τι θα έκανες? Θα το σκεφτόμουν πάρα πολύ σοβαρά. Μπορεί να το σκέφτεσαι. Θα το σκεφτόμουν σοβαρά να πας να ενσωματωθείς στη Νέα Δημοκρατία. Να ενισχύσω την προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας. Και είπα, δεν μιλάω για κόκκινες γραμμές, γιατί συνήθως. Και πού είναι εκείνα εκεί που εκλεγήκατε το παλιό και το αυτό και το. Αυτά το λοιπόν, κατεστημένο. Επειδή, είναι λοιπόν, αυτά. Επειδή λοιπόν με πάτε στο ερώτημα μα με τους δεξιούς, μα με τους. Όχι, εσείς τα λέγατε, τα λέω. Αφήστε με λοιπόν να σας πω. Ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι στη Νέα Δημοκρατία η Νέα Δημοκρατία είναι ένα μεγάλο κόμμα. Πολυτασικό. Υπάρχουν τάσεις, αυτό είναι γεγονός. Ναι. Λοιπόν, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχουν τάσεις που δεν θα βοηθήσουν σε αυτό που εγώ πιστεύω ότι θέλει να κάνει ο Μητσοτάκης, ακόμα και τότε, αυτός είναι ένας λόγος περισσότερο να τον βοηθήσουμε και να τον ενισχύσουμε στα αναχώματα που μπορεί να βρεθούν μέσα στο κόμμα του και όχι να του δημιουργήσουμε ένα περαιτέρω ανάχωμα και εμείς. Τώρα, αυτό που εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε, να ολοκληρώσω λίγο, αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε είναι όχι κόκκινες γραμμές και όποιος θέτει κόκκινες γραμμές και 9 σημεία λεβέντικα και τέτοια, συνήθως δεν επιθυμεί τις συνεργασίες, τις δημιουργικές. Πρέπει λοιπόν να βράλουμε κάτω και να γράψουμε αυτά που μας ενώνουν, τα οποία είπα είναι θεωρώ περισσότερα από αυτά που μας χωρίζουν, είτε αυτό είναι η συνταγματική αναμεταρρύθμιση, είτε είναι η μεταρρύθμιση της παιδείας, είτε είναι το άνοιγμα των αγορών και η προσέλκυση των επενδύσεων. Να τα βάλουμε
βάλουμε αυτά. Ωραία. Από εκεί και πέρα, να βάλουμε ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένες δράσεις για αυτά τα θέματα και να ξεκινήσουμε βοηθώντας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό που πιστεύω ότι το ποτάμι μπορεί να, σε αυτή την κατεύθυνση και προς αυτή την συνεργασία, αυτό που το ποτάμι μπορεί και πρέπει να βοηθήσει περισσότερο είναι να οριοθετήσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε συγκεκριμένο διάγραμμα σχετικά με τα κατώτερα στρώματα και την προστασία τους. Πιστεύετε ότι θα συνεχίζετε να ανοίξετε την κοινοβουλευτική ομάδα του ποταμιού το μεσημέρι? Πιστεύω πως ναι, γιατί όχι. Μπορεί και ο αρχηγός του ποταμιού τις ίδιες σκέψεις να κάνει. Το ποτάμι γι' αυτό δημιουργήθηκε. Πιστεύω πως ναι. Εξυπηρέτησε κάποιους σκοπούς. Εγώ είπα μία πρόταση με την οποία θα μπορούσε να συμπροέχει το ποτάμι. Θα πει σε κάποιον μέσα εκεί στο Σταύρο, τα ξέρει, ας πούμε. Αυτά θα τα πω και στο. Δεν έχει συγκληθεί. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι ευνηδιάζεται τώρα που τα ακούει, αν τα ακούει. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι τώρα ευνηδιάζεται που τα ακούει. Από εσάς ή τον έχετε προειδεάσει, του το έχετε πει? Όχι, δεν έχω μιλήσει με τον Σταύρο. Θα μιλήσουμε στην πρώτη κοινοβουλευτική ομάδα που θα γίνει. Και θα πω αυτή την άποψη. Ξέρετε τώρα, τι θα σκεφτούν διάφοροι. Και το λέω περισσότερο για να σας τσιτλήσω. Ότι επειδή μπορεί να ξέρετε ότι θα δυσκολευτείτε να εκλεγείτε βουλευτής, ήδη δίνετε γέφυρες για το Μητσοτάκη. Ως Φωτήλας. Μα εγώ δεν είπα ότι θα πάω, ούτε έχω μιλήσει με κανέναν, ούτε έχω συνεννοηθεί με κανέναν. Εγώ είπα μία πρόταση. Από εκεί πέρα το τι θα κάνω εγώ δεν έχει καμία σημασία. Εγώ μπορώ να πάω και σπίτι.